Κύριε Παντέλη, ήρθατε σήμερα εδώ στη Νέα Μανολάδα με στόχο την απόσπαση ενός θετικού αποτελέσματος από μια ομάδα που έχει πολύ καλή πορεία μέχρι στιγμής, τον Παοβάρδας. 0-0 το τελικό αποτέλεσμα. Τα σχόλιά σας από το σημερινό παιχνίδι. Ναι, δυστυχώς εμείς για ακόμα άλλο ένα παιχνίδι. Έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις, ειδικά στο επιθετικό τομέα. Βάζουμε κάποια παιδιά τώρα, όπως είναι ο Κοσμίδης, όπως είναι ο Κουτσούπας από τη δεύτερη ομάδα, τα οποία δεν μπορούμε να τους ζητήσουμε και ευθύνες. Νομίζω όμως ότι με βάση την εικόνα του παιχνιδιού και άμα βγάλουμε την τελευταία φάση στο 94, που για μένα ήταν στο 104 τέλος πάντων, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Όμως με βάση τις ευκαιρίες, τις πιο κλασικές τις είχαμε εμείς, γιατί θα μπορούσαμε να είχαμε κάνει το 0-1 πολύ πιο γρήγορα. Στο δεύτερο ημίχρονο εκεί πέρα, που ίσως το παιχνίδι είναι άλλαζε. Αλλά πάλι σας το λέω ότι εμείς ήρθαμε για να κερδίσουμε το παιχνίδι, αλλά στην υπολογιζομένη των απουσιών που είχαμε, νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι θετικό. Η πορεία του Φωστήρα μέχρι στιγμής την θεωρείτε θετική? Κοιτάξτε είναι να δείτε, ομάδα. Είναι μια νέα ομάδα. Και εγώ βάζω αρκετά παιδιά πιτσιρίκια, 18, 19, 20 χρονών. Και νομίζω ότι το μέλλον του Φωστήρα είναι αυτά τα παιδιά. Πιστεύω βέβαια και τώρα τον Ιανουάριο να ενισχυθούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλές ελλείψεις. Και όπως είπα, από τη μέρα που έχω έρθει εγώ, ποτέ δεν έχουμε παίξει και κομπλέ. Πάντα 4-5 παίχτες λείπουν. Εύχομαι τώρα με τον καινούριο χρόνο να μπορέσουμε να παίξουμε κομπλέ και να πάρουμε κάποιους παίχτες που χρειαζόμαστε. Καλή επιτυχία στη συνέχεια, ευχόμαστε. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά. Ηλίας Φωτόπουλος μαζί μας, ο προπονητής του Παοβάρδας. Κύριε Φωτόπουλε, 0-0 εδώ στη Νέα Μανολάδα. Δεν τα κατάφερε ο Παοβάρδας να νικήσει. Είχατε ευκαιρίες πολλές στο πρώτο ημίχρονο. Η φάση το 94 στο δεύτερο. Έμεινε το 0-0. Πώς χαρακτηρίζεται το σημερινό παιχνίδι? Πιστεύω ότι βάσει της εικόνας του παιχνιδιού μας αδικεί το αποτέλεσμα. Βέβαια, ενδεχομένως να έχουμε ευθύνη και εμείς, γιατί όταν δεν μετουσιώνεις τις ευκαιρίες σε γκολ, τότε μοιραία δεν μπορείς να κερδίσεις. Είχαμε μια πολύ καλή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο. Παίξαμε ακριβώς όπως είχαμε μελετήσει, όπως είχαμε δουλέψει. Βγήκανε φάσεις, δεν μπήκαν τα γκολ. Τώρα, γιατί δεν μπήκαν τα γκολ, είναι ένα άλλο θέμα το οποίο θα το συζητήσω με τους ποδοσφαιριστές μου στα αποδυτήρια και θα δούμε. Είχατε τρεις-τέσσερις καλές στιγμές στο πρώτο μέρος. Ναι, βέβαια. Τι πρέπει να κάνουμε ενδεχομένως για να μπαίνουν πιο εύκολα τα γκολ. Στην επανάληψη, ο ρυθμός μας έπεσε κάπως. Φυσιολογικά θα έλεγα, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα να έχει τον ίδιο ρυθμό και στα 90 λεπτά. Με δεδομένο ότι ο ρυθμός μας στο πρώτο ημίχρονο ήταν πάρα πολύ καλός και πάρα πολύ γρήγορος. Έγιναν και κάποια τακτικά αμυντικά λάθη, γιατί πραγματικά παίζαμε ψηλά σήμερα. Ξέραμε ότι ο αντίπαλος θα χαθίσει πίσω και θα παίξει με αντεπιθέσεις. Ορισμένα τακτικά λάθη. Είχε 2-3 καλές στιγμές ο αντίπαλος. Αλλά τη μεγαλύτερη φάση του αγώνα, πιστεύω εγώ, ήταν 94. Στο 94, που αφού δεν καταφέραμε να σκοράρουμε προκαινής εστίας. Ο Ντόμας ήταν, δεν είναι Ντόμας. Ναι, και εγώ δεν είδα καλά. Απλώς είδα ένα ποδοσφαιριστή δικό μας προκαινής εστίας να μπορεί να σκοράρει. Τότε φυσιολογικά και μοιραία. Παίχτης πάνω στη γραμμή του Φωστήρα να διώχνει. Ναι, ναι. Φυσιολογικά ήρθε το 0-0. Αυτό δεν λέει τίποτα. Είμαι ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παιχτών. Τους έδωσα και τους δίνω συγχαρητήρια για τη διάθεσή τους που είχαν. Και είναι σίγουρο ότι με τέτοιες εμφανίσεις τα αποτελέσματα στο μέλλον θα είναι πολύ, πάρα πολύ πιο θετικά για μας, αρκεί να συνεχίσουμε στους ίδιους ρυθμούς. Έχετε και δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι την άλλη Κυριακή, στην έδρα σας, αν θυμάμαι καλά, με τη Χαλκίδα. Ναι, σαφώς. Και πρέπει τώρα, όπως έγινε το παιχνίδι το σημερινό, το άλλο παιχνίδι, να πάρουμε τους τρεις πόντους, να είμαστε βαθμολογία εκεί που πρέπει να είμαστε, να έχουμε κίνητρο και να κάνουμε και καλές γιορτές. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Να είστε καλά.